Πρώτη καλεσμένη η ψυχολόγος Σαβή Δαμοπούλου και θέμα μας οι εξαρτήσεις. Πώς ξεκινούν και γίνονται κομμάτι της ζωής μας. Ποια είναι τα κλειδιά για μια ζωή χωρίς εξαρτήσεις. Πώς μιλάμε στα παιδιά μας για αυτές και πώς το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας δίνει διέξοδο και βοηθά στη λύση του προβλήματος. Εύη μου, το κομμάτι των εξαρτήσεων είναι ένα θέμα, μία συζήτηση που δεν είναι εύκολο να εξαντληθεί μέσα σε μία τηλεοπτική κουβέντα. Καλώς μου ήρθες. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ υπόδοση. Που δίνεσαι στη μισή Κρήτη για να έρθεις εδώ να κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα. Χαρά μου. Και είναι πολύ σημαντικό να αφιερώνουμε χρόνο τουλάχιστον στο βαθμό που μπορούμε για να ενημερώνουμε στο κομμάτι των εξαρτήσεων. Μου έκανε εντύπωση όταν κάναμε την πρώτη μας επαφή που μου είπες ότι οι εξαρτήσεις είναι ένα πρόβλημα, είναι μία πρόκληση, ένα πρόβλημα το οποίο λύνεται. Στο δικό μου το μυαλό είναι σαν ένα μεγάλο πρόβλημα. Πολλές φορές και για τους ανθρώπους που το αντιμετωπίζουν φαίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα και είναι, γιατί έχει πολλές συνέπειες στη ζωή τους. Σε κάποιους ανθρώπους έχει αρκετές συνέπειες. Μπορεί να επηρεάζει το επαγγελματικό κομμάτι, μπορεί να επηρεάζει το κομμάτι των σχέσεων, μπορεί να επηρεάζει την καθημερινότητα. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι που λύνεται, που αντιμετωπίζεται σε περίπτωση που ένας άνθρωπος το πάρει απόφαση, που το επικοινωνήσει και αποφασίσει να κάνει κάτι γι' αυτό. Στο πρόγραμμα που τρέχετε εσείς, που συμμετέχεις εσύ, που έχει να κάνει το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, που από άποψη η επιστημονική του η βάση και όλη η πληροφορία και όλη η γνώση έρχεται μέσα από τη δουλειά που βγαίνει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, προσεγγίζεται ομάδες ανθρώπων που έχουν ποιες εξαρτήσεις. Υποστηρίζουμε ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξάρτησης από αλκοόλ, από ουσίες, από τυχερά παιχνίδια και τελευταία, δειλά-δειλά, έρχονται άνθρωποι με αίτημα το φαγητό, την καταχρηστική σχέση με το φαγητό, την καταχρηστική σχέση με κάποιες εφαρμογές του διαδικτύου, αλλά αυτά είναι πολύ καινούργια φαινόμενα. Είναι καινούργια στο να τα διαπιστώσουμε και να εκφράσουμε την ανάγκη μας για βοήθεια, νομίζω. Διότι ακριβώς. Σαν πρόβλημα είμαι σίγουρη ότι υπάρχει γύρω μας. Ναι. Απλά δεν ξέρουμε πώς να το αναγνωρίσουμε αυτό καθεαυτό σαν πρόβλημα, έχω την αίσθηση. Ακριβώς. Και εντάξει, είναι καινούργιο και για την κοινωνία μας. Ναι. Θέλω να πω ότι τις προηγούμενες δεκαετίες δεν θα τα συναντούσαμε συχνά αυτά τα πράγματα. Τώρα πια μπορεί να φτάνουν και σαν αιτήματα στα προγράμματα. Το δικό σας το πρόγραμμα πώς λειτουργεί, ποιος έρχεται, πώς έρχεται, ποια είναι η αλληλεπίδραση που έχει με εσάς, με τους δικούς, οι ωφελούμενοι, τι ηλικίας μπορούν να είναι. Όλο αυτό για να το περιγράψουμε, για να καταλάβουμε ακριβώς με τι έχουμε να κάνουμε. Ωραία. Καταρχάς, αυτό που είπες είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, οπότε ό,τι υπηρεσίες παρέχει είναι δωρεάν, είναι ένας δημόσιος φορέας. Στην Κρήτη έχουμε δύο προγράμματα, στα Χανιά και στη Σιτία. Από εκεί και πέρα, όταν έρχεται ένας άνθρωπος, αυτό που κάνουμε στην αρχή είναι να τον γνωρίσουμε, να δούμε λίγο τι ανάγκες έχει και ποιο είναι το ζήτημα για το οποίο μας προσεγγίζει. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε σιγά σιγά ο άνθρωπος να ενδυναμωθεί και να αρχίσει να αντιμετωπίζει το πρόβλημά του και σε περίπτωση που το επιθυμεί να ενταχθεί και σε κάποιες ομαδικές διαδικασίες. Διαφορετικά μπορεί να υποστηριχθεί ατομικά, αλλά αν το επιθυμεί μπορεί να ενταχθεί και σε κάποιες ομαδικές διαδικασίες, ούτως ώστε μέσα σε ένα κοινοτικό πλαίσιο να συναντήσει άλλους ανθρώπους που έχουν παρόμοια προβλήματα με εκείνον και να πάρει ελπίδα, να μοιραστεί, να αλληλοϋποστηριχθεί και όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι τα ωφέλη και από την δύναμη που έχει η ομάδα. Ακριβώς. Που λειτουργεί πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ λυτρωτικά και θεραπευτικά, έχω την αίσθηση, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στις εξαρτήσεις. Μου είπες ότι είναι ένα ανοιχτό πρόγραμμα, που σημαίνει τι αυτό με απλά λόγια? Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν μένουν μέσα. Δηλαδή είναι μια υπηρεσία ανοιχτή δομή στην κοινότητα, όπου οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν υπηρεσίες, συνομιλούν με εμάς, συνομιλούν με τα υπόλοιπα μέλη και το βράδυ δεν μένουν μέσα. Αυτό είναι. Συνήθως έρχεται ωφελούμενος πρώτη φορά, έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με την εξάρτηση ή έρχεται κάποιος δικός του να ζητήσει βοήθεια για το πώς μπορεί να βοηθήσει το δικό του άνθρωπο? Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα εξάρτησης χρειάζεται να αντιμετωπίσουν συνέπειες στη ζωή τους για να ζητήσουν βοήθεια.
Οπότε πολύ συχνά θα έρθουν οι άνθρωποι από το περιβάλλον. Και οι ίδιοι άνθρωποι από το περιβάλλον, μπορώ να πω ότι επηρεάζεται η ζωή τους σε πολλά επίπεδα, όταν ειδικά μένουν με έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα εξάρτησης. Πολλές φορές και οι ίδιοι χρειάζονται υποστήριξη. Χρειάζεται λίγο να προσεγγίσουν ενδεχομένως ένα πρόγραμμα, να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα συναισθήματα που έχουν, που πολλές φορές είναι αναλασσόμενα, θυμός, απογοήτευση, φόβος, αγωνία για τον άνθρωπό τους. Και αφού σιγά σιγά αρχίζει και ξεκαθαρίζει λίγο αυτό το τοπίο, και οι ίδιοι έτσι να πάρουν λίγο δύναμη, να βάλουν λίγο και ποιότητα γνώση. Και γνώση, ακριβώς, να βάλουν λίγο ποιότητα στη ζωή τους ξανά και όλα αυτά και να αρχίσουν να προσπαθήσουν, αν το επιθυμούν, να κινητοποιήσουν τον άνθρωπό τους για να πάρει βοήθεια, να τον υποστηρίξουν, να αρχίσουν να βάζουν όρια σε αυτή τη σχέση. Να ξέρουν πώς θα το διαχειριστούν. Ακριβώς. Να πάρουν και πρακτικές πληροφορίες. Άρα δουλεύετε και με τους συγγενείς στα πλαίσια ακριβώς, του προγράμματος. Ακριβώς. Όχι μόνο με τους ίδιους τους ανθρώπους, αλλά και με τους συγγενείς τους και τις οικογένειές τους. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν έρθει μόνο οι συγγενείς. Ναι. Όπου εκεί κάνουμε αυτή τη δουλειά, που σας είπα λίγο, βάζουμε όλο αυτό το πρακτικό κομμάτι, τι μπορεί να κάνει ο συγγενής για να κινητοποιήσει τον άνθρωπό του να αρχίσει να παίρνει βοήθεια, να τον υποστηρίξει σε μια τέτοια διαδικασία. Ξέρεις, πάντοτε συζητάω για τις εξαρτήσεις. Αυτή η ερώτηση, η μόνιμη που τριγυρίζει στο μυαλό μου, είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι πολύ πιο εύκολα θα πέσουν σε εισαγωγικά σε κάποια εξάρτηση, που μπορεί σήμερα να έχει αυτή τη μορφή, αύριο μεθαύριο να έχει μία άλλη. Κάποιοι άλλοι έχουν τη δύναμη και μπορούν να αντισταθούν και δεν έχουν ανάγκη να λειτουργήσουν με τα ναρκωτικά, με το αλκοόλ ή δεν δημιουργούν μία σχέση εξάρτησης π.χ. με το τζόγο ή οτιδήποτε άλλο. Ποια είναι τα διακριτικά χαρακτηριστικά? Να πούμε καταρχήν τι μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο στην εξάρτηση. Αλλά μετά θα φτάσουμε λίγο και στο ατομικό και στο κοινωνικό κομμάτι. Ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί το αλκοόλ ή τις ουσίες ή οτιδήποτε άλλο καταχρηστικά, το κάνει γιατί το έχει ανάγκη. Είναι, αν θέλετε, ένας μάταιος, μια μάταιη προσπάθεια από την πλευρά του να αντιροποιήσει κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Είτε να μαλακώσει την ένταση, είτε να μαλακώσει το στρες και το άγχος που βιώνει στην καθημερινότητα. Είτε να ισορροπήσει κάποιες επώδυνες διαδικασίες που περνάει. Οπότε προσπαθεί να αντισταθμίσει όλες αυτές τις δυσκολίες με έναν λαθασμένο τρόπο. Ναι. Είναι το δεκανίκι δηλαδή. Ακριβώς. Είναι αυτός ο λόγος. Από εκεί και πέρα όμως, να φτάσουμε λίγο και στο κοινωνικό κομμάτι, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή. Τι συμβαίνει? Βλέπουμε συνήθως ότι όταν η κοινωνία μας είναι σε δύσκολη κατάσταση, όπως σήμερα και όπως εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, τα προβλήματα αυτά αυξάνονται. Όχι μόνο οι εξαρτήσεις, αλλά και άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα είναι οι συναισθηματικές διαταραχές, η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές, οι διατροφικές διαταραχές. Αυτό γιατί το περιβάλλον είναι αρκετά δύσκολο για τους ανθρώπους σήμερα. Κάνει τους ανθρώπους να δυσφορούν, οπότε πολλές φορές μπορεί η έκφραση αυτή, μια συναισθηματική διαταραχή ή η ανάγκη μιας ουσίας για να το αντιροποιήσω, είναι το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος. Άρα είναι μεγάλη πίεση που δεχόμαστε κοινωνικά, από χύψεις συνθήκες. Ακριβώς. Μπορεί να είναι μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έπειτα να είναι οι συνθήκες εγκλεισμού, για παράδειγμα, και ο φόβος της ασθένειας, που είναι πολύ σημαντικοί λόγοι αυτοί και υπαρκτοί για να πιέσουν ακόμα περισσότερο έναν άνθρωπο, και δεν έχουν όλοι τις ίδιες αντιστάσεις μέσα τους, ας πούμε, ή την ίδια βάση για να μπορέσουν να κινηθούν, π.χ. με υγιείς τρόπους που θα ήταν το ωφέλιμο για όλους μας. Αυτό. Ακούμε πολύ συχνά να λένε ότι οι άνθρωποι, οι εξαρτημένοι συνάνθρωποι μας, είναι ουσιαστικά ασθενείς. Αυτό σε τι βαθμό ισχύει, ή είναι μια καλολογική προσέγγιση στο θέμα? Πολύ ωραία ερώτηση. Εξαρτάται πώς το εννοούν αυτοί που το λένε. Πολλές φορές, καταρχήν, στο δημόσιο λόγο μπορεί να λέγεται ότι η εξάρτηση είναι μια κληρονομική ασθένεια.
ή μία χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος. Mm-hmm. Η δική μας προσέγγιση στο πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, η επιστημονική προσέγγιση, δεν συμφωνεί με αυτές τις δύο, δύο εκδοχές. Ναι. Γιατί, καταρχήν να πούμε ότι αν η εξάρτηση ήταν μία κληρονομική ασθένεια, δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί αυτή η έκταση που έχει σήμερα αυτό mm-hmm. το φαινόμενο. Mm-hmm. Είπαμε και προηγουμένως ότι η κοινωνική κρίση, η πολιτισμική κρίση, η υγειονομική, όλα αυτά που ζούμε σήμερα έχουν αυξήσει τις εξαρτήσεις και άλλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι η εξάρτηση βασίζεται σε κάποια, στην έκφραση κάποιων γονιδίων, τότε δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι συνέβη. Ναι. Δηλαδή, τα γονίδια μεταλλάχθηκαν μέσα σε λίγες δεκαετίες. Αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί. Προφανώς θα πρέπει να έχουμε μια σταθερή αναλογία μέσα στον χρόνο. Ακριβώς, ακριβώς. Τα γονίδια μπορούν να μεταλλαχθούν στην εξέλιξη, mm-hmm, την ανθρώπινη, mm-hmm. Τόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια που υπάρχουμε, όμως δεν μπορούν να μεταλλαχθούν σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Άρα αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί έτσι. Ολοκληρώνοντας, να πω λοιπόν ότι κυρίως είναι ένα πρόβλημα που έχει κοινωνικές αιτίες. Είναι όλη αυτή η πίεση που υφιστάμεθα και γι' αυτό και όλοι και περισσότεροι άνθρωποι κατά καιρούς μπορεί να εμφανίσουν ένα πρόβλημα εξάρτησης, που μπορεί να έχει να κάνει με το στρες και το άγχος της καθημερινότητας, με την αποξένωση, με την έλλειψη κοινωνικής συνοχής, με την επισφάλεια. Την εργασιακή επισφάλεια που έχουμε σήμερα. Να. Με όλα είναι αυτά τα ζητήματα. Παράγοντες. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει και το κλασικό, μα όλα μέσα από την οικογένεια ξεκινούν. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας φοβίζει εμάς τους νέους γονείς, που τώρα τα παιδιά μας βγαίνουν έξω στην κοινωνία και έχουμε μία από τις μεγάλες αγωνίες είναι αυτή. Να μπορέσουν να είναι δομημένες προσωπικότητες και να μην επιδοθούν, δεν ξέρω τι ρήμα να χρησιμοποιήσω, σε εξαρτήσεις οποιασδήποτε μορφής, τέλος πάντων. Εμείς πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτή τη δομημένη προσωπικότητα στα παιδιά μας? Ωραία. Ναι. Αν υπάρχει απάντηση, ξέρω εγώ τόσο απλή, θα ήταν ωραίο. Προφανώς και η οικογένεια παίζει ένα ρόλο, γιατί και η οικογένεια δεν υπάρχει εν κενό, υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Βέβαια. Και επηρεάζεται. Σωστά. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς για αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν συνταγές, υπάρχουν όμως κάποιες αρχές που μπορούμε να συζητήσουμε έτσι εδώ εν συντομία. Ένα σημαντικό πράγμα για την πρόληψη των εξαρτήσεων είναι η σχέση που έχουν οι γονείς με τα παιδιά. Έχει σημασία η σχέση που έχουν οι γονείς με τα παιδιά να είναι μια σχέση εγκύτητας, να είναι κοντά δηλαδή, να είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, φροντίδας, αγάπης, να έχει όλη αυτή την ωραία βάση. Γιατί ακριβώς οι προκλήσεις σήμερα είναι πάρα πολλές στο σύγχρονο κόσμο. Και γι' αυτό έχει σημασία το παιδί να αισθάνεται ότι όταν ζοριστεί, να μπορεί να γυρίσει πίσω σε αυτή τη σχέση, να μπορεί να γυρίσει το γονιό και να το πει. Να ζητήσει και την βοήθεια. Ασφάλεια και να γεμίσει και συναισθηματικά. Ακριβώς. Να μην νιώσει απομονωμένο, αποξενωμένο. Ακριβώς. Οπότε αυτό δεν είναι, είναι μια πολύ σημαντική βάση για να μπορέσει το παιδί να ζητήσει βοήθεια και να μιλήσει στο γονιό αν συμβαίνει κάτι. Αυτό να το βάλουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, έτσι, όχι μόνο στις εξαρτήσεις. Οποιαδήποτε πρόκληση και πρόβλημα προκύψει στο παρακάτω της ζωής, που το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις. Στα παιδιά μας δηλαδή, κατ' επέκταση και εμείς. Ακριβώς. Οπότε ένα πράγμα που είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μέσα στην οικογένεια είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όταν αποφασίζουμε να ενημερώσουμε τα παιδιά, έχει σημασία να τα ενημερώσουμε με αληθινό και ειλικρινή τρόπο. Ανάλογα με την αναπτυξιακή φάση που βρίσκονται φυσικά, έτσι. Γενικότερα έχει σημασία να υπάρχει ανοιχτός και ειλικρινής διάλογος στην οικογένεια. Και όταν λέω να ενημερώσουμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια, εννοώ με έναν ρεαλιστικό τρόπο, όχι να τρομοκρατούμε, ούτε να ωρεοποιούμε, αλλά να υπάρχει μια αλήθεια και ένας ρεαλισμός σε αυτά που λέμε, ούτως ώστε να είμαστε αξιόπιστοι. Δεν αρκεί η καραμέλα, παιδί μου, μακριά από τα ναρκωτικά, δεν ξέρεις τι κακό κάνουν στον άνθρωπο, τον σκοτώνουν, ας πούμε, τελεία εκεί. Όχι. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά, δεν ξέρω, ίσως ακόμα και να τους δείξουμε και την εικόνα ενός ανθρώπου.
Δεν ξέρω αν χρειάζεται. Αν είναι βοηθητικό αυτό. Δεν ξέρω αν χρειάζεται αυτό. Αλλά αν κάνουμε, ξαναλέω, δεν είναι συνταγή, αλλά αν κάνουμε ένα σύνολο πραγμάτων, θα προσπαθήσουμε να προφυλάξουμε, χωρίς αυτό να είναι εγγύηση, το παιδί μας από τις διάφορες προκλήσεις και προβλήματα που μπορεί να συναντήσει στην εφηβεία, ως νεαρός ενήλικας κτλ. Και προφανώς φέρνοντας τα πράγματα αυτά στο τραπέζι, είτε αφορά στις ουσίες, το αλκοόλ, είτε αφορά στο διαδίκτυο, οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι προκαλούμε τα παιδιά μας να έρθουν σε επαφή με αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι και μια άλλη άποψη που υπάρχει, όπως με την σεξουαλική αγωγή και πώς, σε ποιο βαθμό μιλάμε στα παιδιά μας για αυτό το κομμάτι. Μην το φέρεις, γιατί θα το προκαλέσεις το παιδί να ασχοληθεί, θα του δώσεις το ερέθισμα. Αυτό είναι που είπα προηγουμένως, ότι έχει σημασία η αλήθεια προκειμένου το παιδί ή ο έφηβος ή η έφηβη να αισθάνεται ότι έχει έναν αξιόπιστο συνομιλητή και άρα να τον ακούει. Σήμερα τα παιδιά ενημερώνονται για τα πάντα. Ναι, τώρα, και αν εμείς λέμε και με λάθους τρόπους και με πολλούς τρόπους. Αλλά βρέβη, ξέρεις, σκέφτομαι ότι. Σκέφτομαι, ας πούμε, μία ημερίδα σε ένα σχολείο, χωρίς να θέλω να αδικήσω κανέναν, ούτε εκπαιδευτικό ούτε ειδικό, ενημέρωση των παιδιών για τα ναρκωτικά, π.χ. Και περιμένεις ότι θα αρχίσει όλο αυτό το μπύρι-μπύρι και όλη αυτή η τοποθέτηση από τον άνθρωπο που θα μιλήσει γι' αυτό και δεν ξέρω αν τελικά φτάνει το μήνυμα στα παιδιά. Εγώ δηλαδή προσωπικά σαν μαμά έχω αυτή την αγωνία πώς μπορώ αποτελεσματικά όταν θα είναι σε μία αλφα ηλικία πια και θα μπορούν να αντιληφθούν πέντε πράγματα να τους πω μάγκες αυτή είναι η εικόνα, αυτό θέλετε ας πούμε να επιλέξετε στη ζωή σας. Δεν ξέρω ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό, σε ποιο βαθμό, πώς το προσεγγίζεις και πού να απευθυνθώ για να ενημερωθώ. Γιατί είπαμε ότι δεν είναι μία συνταγή. Κάντε αυτό στο σπίτι σας και τα παιδιά σας θα σωθούν, ας πούμε. Πού μπορώ να απευθυνθώ, να ενημερωθώ. Να πω λίγο πρώτα ένα σχόλιο για αυτό που λες για το σχολείο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις στο σχολείο για την πρόληψη των εξαρτήσεων δεν είναι αυτές που ενημερώνουν. Γιατί το απλά να κάνεις μια συζήτηση και να αναφέρεις τις συνέπειες πολλές φορές σε εφήβους, σε παιδιά που δεν έχουν την αίσθηση του κινδύνου, που νιώθουν άτρωτοι, που γενικά είναι σε μια ηλικία που θέλουν να δοκιμάσουν πράγματα. Είναι λίγο ρίσκι, αλλά. Ακριβώς. Θα έλεγα ότι δεν είναι και με βάση έτσι τις μελέτες μας δεν είναι οι πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Οι πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις στο σχολείο είναι αυτές που εμείς οι επαγγελματίες προσπαθούμε όσο γίνεται να ενισχύσουμε τη σχέση των παιδιών με τους δασκάλους. Πάμε στην ουσία, δηλαδή. Και με τους γονείς. Χτίζουμε μια καλή σχέση με τους εκπαιδευτικούς μας, την κοινότητα, μέσα στη μικρή κοινωνία που ζούμε. Ακριβώς. Τα σημεία αναφοράς, τα πρόσωπα αναφοράς. Ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλός μου, ο καθηγητής μου και ο γονιός μου. Ακριβώς. Αυτή είναι η ουσία. Γιατί είναι τα βασικά υποστηρικτικά δίκτυα των παιδιών, όπως πολύ καλά το είπες. Και χρησιμοποιήσεις και τη λέξη κοινότητα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Το να είναι ενεργοί στην κοινότητα οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να κουβεντιάζουν τα προβλήματα που βρίσκουν και αντιμετωπίζουν στην σχολική πραγματικότητα και να προσπαθούν μαζί να τα επιλύσουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι απαντάει σε όλα αυτά τα προβλήματα της εποχής μας που είπαμε προηγουμένως, την έλλειψη κοινωνικής συνοχής, την ομάδα, το να νιώθω τους υπόλοιπους κοντά μου, το να νιώθω ότι ανήκω κάπου. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και να ενδυναμωθώ να γνωρίζω ότι μαζί με τους άλλους μπορώ να αντιμετωπίσω πράγματα. Είναι γιατί όταν ζεις μέσα σε μια βάσταχτη μοναξιά, τη μοναξιά αυτή, είμαι στο σχολείο, στην αυλή, αλλά κάνω μόνο αυτό και δεν θα ασχοληθεί κανείς μαζί μου, ούτε στο σπίτι, ούτε στο σχολείο, ένας εκπαιδευτικός. Θα μείνω σε αυτή τη μοναξιά. Και είναι πολύ εύκολο να έρθει κάποιος, κάτι δύσκολο δίπλα μου και να μπορώ να το διαχειριστώ αντιστοίχως. Και την ίδια ώρα σκέφτομαι πόσο λειτουργεί η εικόνα η δική μας των ενηλίκων. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε είμαστε οποιοδήποτε μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο για τα παιδιά μας. Όπου, ναι, okay, μπορεί εγώ να μην κάνω χρήση ναρκωτικών, αλλά είμαι εθισμένη στο κινητό μου. Δεν φεύγει από το χέρι μου. Είμαι μονίμως εκεί. Έχω μία σχέση εξάρτησης. Μπορεί να έχω μία πολύ δύσκολη σχέση με το φαγητό, που δεν την παραδέχομαι ούτε ίδια στον εαυτό μου, αλλά το παιδί μου το εισπράττει αυτό. Η εικόνα η δική μου ως προτύπου. Πώς λειτουργεί στα παιδιά.
Είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι αυτό που μετράει είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια. Ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Διότι είναι αυτό που είπες, ότι αν εγώ λέω στο παιδί μου ότι μείνεις όλη την ώρα στο κινητό και εγώ είμαι στην τηλεόραση ή στο κινητό, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που λέω. Επίσης, αν γενικότερα έχω ανθυγιεινές συνήθειες, αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι περνάει στα παιδιά και στους εφήβους και ως αποτέλεσμα τα παιδιά δεν υιοθετούν υγιεινές συνήθειες στη ζωή τους. Οπότε, γενικότερα από αυτά που υποστηρίζω, αυτά που κάνω και ο τρόπος που φέρομαι, είτε αφορά το γονιό, είτε αφορά το δάσκαλο, είτε αφορά όλους μας ως κοινωνία, για να μην πολλές φορές οι γονείς και οι δάσκαλοι έχουμε όλο το βάρος του πλανήτη απάνω μας, ας πούμε. Ναι, αισθάνομαι ότι ζητάμε πολλά και από τους γονείς όλο αυτό. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολη όλη αυτή η κατάσταση, αλλά η αλήθεια είναι ότι η συμπεριφορά μας είναι πάντα πρότυπο. Ότι όταν εμείς φερόμαστε με σεβασμό, θα φερθούν και τα παιδιά με σεβασμό. Και ούτω καθεξής, δεν χρειάζεται να πω άλλα παραδείγματα. Και μιας και είμαστε σε αυτή τη συζήτηση με τους γονείς και με το σχολείο, εκτός από όλα αυτά που είπαμε, το παράδειγμα, οι σχέσεις, το να έχουμε στο σχολείο μια ενεργή κοινότητα που μαζί αντιμετωπίζουν τα προβλήματα οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτήν, ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που μπορεί να αποτρέψει από αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές είναι το να είναι ενταγμένα τα παιδιά σε δραστηριότητες και σε διαδικασίες που είναι δημιουργικές και που έχουν να του δώσουν πράγματα και που έχουν θετικές αξίες. Για παράδειγμα, μία αθλητική ομάδα, μία θεατρική ομάδα, κάτι, μία ενασχόληση με την τέχνη, η μουσική, η ζωγραφική, οτιδήποτε. Ακριβώς. Είναι διέξοδοι, δημιουργικοί, όπου εκεί μέσα το παιδί μπορεί να διοχετεύσει συναισθήματα, μπορεί να διοχετεύσει ανησυχίες, προβληματισμούς, όλη του την ενέργεια, μπορεί να αναπτύξει δεξιότητες, μπορεί αυτό που είπαμε προηγουμένως να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου. Οπότε αυτό έχει μεγάλη σημασία να το παροτρύνουμε ή οι παρεμβάσεις που κάνουμε να το παροτρύνουν οι γονείς και να τους συνδέουν με τέτοια πράγματα ή οι παρεμβάσεις που κάνουμε στα σχολεία να έχουν τέτοια πράγματα, να, να δημιουργούνται και να είναι βασισμένες στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Που θα τα περιλαμβάνουν τα παιδιά, δεν θα τους έχουμε απλά θεατές, καθίστε και εμείς τώρα που τα ξέρουμε όλα, οι πάνσοφοι, θα σας τα πούμε. Και άμα τα κάνετε, θα σωθείτε. Ακριβώς, ακριβώς. Θα περιλαμβάνουν τη δική τους φωνή, τα δικά τους ενδιαφέροντα, με τι θέλουν να ασχοληθούν, προκειμένου αυτό που είπες πολύ σωστά προηγουμένως, να τους δώσουμε διεξόδους. Έχω την αίσθηση ότι λίγο τα πάμε καλά τα τελευταία χρόνια. Όσο αυξάνει και γιγαντώνεται το πρόβλημα, τόσο ξεπηδούν και λύσεις και τόσο αναζητούμε, γιατί είμαστε ένα όν το οποίο θέλει να επιβιώνει. Αναζητούμε λύσεις και αναζητούμε τρόπους και οι γονείς έχουν μια αναγωνία παραπάνω πώς να φτάσουν στην ουσία του πράγματος, που η ουσία είναι όχι μην πάρεις ναρκωτικά γιατί θα πεθάνεις, αυτό που είπαμε πριν, αλλά πώς θα έχουμε ανθρώπινες σχέσεις, ανθρωπένιες που λέει και μια πολύ αγαπημένη μου φίλη, θα έχουμε κοντά μας τα παιδιά μας, θα υπάρχει αυτό το αίσθημα του ανήκειν, της ασφάλειας, της αγάπης, που και το λάθος να γίνει μπορώ να γυρίσω πίσω και να ζητήσω βοήθεια. Και πάει λέγοντας. Αυτό που έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι απ' αρχής του κόσμου. Ακριβώς. Μα είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, Ανδριανή, στην κουβέντα μας, ότι συνήθως οι άνθρωποι που όταν έχουν ακάλυπτες αυτές τις βασικές ανάγκες, προσπαθούν να τις βρουν αλλού. Αυτό είναι το ζήτημα με τις εξαρτήσεις. Και δυστυχώς είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσουμε μόνο στον ίδιο τον άνθρωπο, μόνο στο άτομο. Γιατί είναι μεν, ο άνθρωπος έχει μια συγκεκριμένη βιογραφία, έχει μια ιστορία, έχει τα βιώματά του, αλλά όταν η κοινωνική συνθήκη είναι τόσο επιβαρυντική και όταν βλέπουμε διαρκώς να αυξάνονται αυτά τα προβλήματα, πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και το περιβάλλον. Έτσι. Η ουσία είναι αυτή, μία λοβοτομή στην ελληνική, στην παγκόσμια κοινωνία, που δεν γίνεται βέβαια, αλλά θέλουμε εξέλιξη αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μου δίνεις και πάρα πολύ ωραία πάσα με όλα αυτά που συζητήσαμε. Γιατί στο επόμενο μέρος της εκπομπής, ένα από τα θέματα που καταπιανόμαστε είναι το συναισθηματικό φαγητό. Που έρχεται πάλι με έναν άλλο τρόπο να μας δείξει
την ανάγκη μας να ισορροπήσουμε το μέσα μας, να το φροντίσουμε, να μας αγαπήσουμε, να νιώσουμε αγαπημένοι την ίδια ώρα. Όλα από ένα συγκεκριμένο πυρηνικό σημείο ξεκινάνε. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.